Τελευταίο κομμάτι μας για απόψε, συναντάμε το σημαντικότερο ίσως εν ζωή και σίγουρα έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. Τι να πρωτοποιεί κανείς γι' αυτό. Μικρασιατικής και κριτικής καταγωγής, με μεγάλη συνεισφορά στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε της χώρας μας και κομμάτι της ιστορίας της, πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού και από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες στο εξωτερικό, έχει αφήσει τη σφραγίδα του στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Έγραψε όλα τα είδη μουσικής, όπερας, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, ορατόρια, μπαλέτα, χοροδιακή εκκλησιαστική μουσική, μουσική για αρχαίο δράμα, για θέατρο, για κινηματογράφο, έντεχνο λαϊκό τραγούδι, λαϊκά ορατόρια με τα συμφωνικά έργα. Συνθέσεις του πολυβραβευμένου συνθέτη έχουν ερμηνεύσει καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως η Beatles, η Shirley Bassey και η Edith Piaf, ενώ έχει γράψει μουσική για τις γνωστές ταινίες «Φέδρα» του 1962, «Αλέξη Ζορμπά» του 1964, «Ζήτα» του 1969, «Σέρπικο» του 1973 και άλλες. Ωστόσο, το πιο σημαντικό του έργο θεωρείται η μελοποιημένη ποίηση, δηλαδή η σύνθεση λαϊκής μουσικής, χρησιμοποιώντας ως στίχους ποίηματα βραβευμένων ποιητών ελληνικής και ξένης καταγωγής, όπως του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελίτη και του Παύλου Νερούδα. Χάρη στη μελοποιημένη ποίηση, η Ελλάδα αποτελεί ίσως τη μοναδική χώρα στον κόσμο, στην οποία μεγάλο ποσοστό ανθρώπων ακούει και τραγουδάει βραβευμένη και όχι μόνο ποίηση κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Το κομμάτι που θα ακούσουμε απόψε είναι ίσως ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια του συνθέτη και ανήκει στον κύκλο τραγουδιών «Λιποτάκτες» που έγραψε ο συνθέτης το 1952. Οι «Λιποτάκτες» δισκογραφήθηκαν για πρώτη φορά το 1960 και το κομμάτι το τραγούδισε στον δίσκο ο ίδιος ο συνθέτης. Ερμηνεύτηκε μεταφρασμένο από διεθνούς φήμης καλλιτέχνες όπως η Μαρία Δελμάρ Μπονέτ, η Ντούτσε Πόντες και η Edith Piaf, με τις οποίες την ερμηνεία και τη συγκλονιστική φωνή της, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης, τιμήθηκε και το κομμάτι αυτό με το βραβείο Ειρήνης Λένιν στη Μόσχα το 1983. Το τραγούδι αυτό, αρρητίβωτο, ταξιδεύει τόσα χρόνια αλλάζοντας όργανα, φωνές, στίχους και γλώσσες. Έτσι. Ακόμα και όταν όλοι εμείς θα έχουμε φύγει, τραγούδια σαν αυτό θα βρίσκονται στα χείλη του κόσμου. Ελάτε να ερωτευτούμε και να ονειρευτούμε την όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Γιάννη Θεοδωράκη, τραγουδάει η χοροδία των τμήματων Α3 και Α4. Thank you.
Σε ευχαριστώ.